Από νωρίς το πρωί, εστιατόρες και οι υπάλληλοι τους μαζεύουν τα τραπεζοκαθίσματα και τα στηβάζουν εντός του καταστήματος. Τα περιοριστικά μέτρα που αποφασίστηκαν στην εστίαση θα επιδεινώσουν, όπως λένε, την ήδη επιβαρημένη οικονομική τους κατάσταση. Είμαστε στο σημείο μηδέν. Είμαστε στο σημείο αυτό που δεν υπάρχει γυρισμός. Αυτό ήταν η ταφόπλακα για την εστίαση και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η αντιπρότασή μας ήταν 50% του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος και τουλάχιστον μέχρι τις 9 το βράδυ, όπως είναι και τα καταστήματα του λιανεμπορίου ανοιχτά. Και μετά μας κλείνανε, για να μπορούμε τουλάχιστον υποτυπώδες να μπορούμε να δουλέψουμε. Άρχισε να υπάρχει στην εστίαση, από ό,τι βλέπω, μια απογοήτευση. Από ό,τι ακούω από τους συναδέλφους, όλοι επάνω μας ξεσπάνε χωρίς να σκέφτονται. Καταρχάς πήραν μια απόφαση που δεν μας δώσαν ούτε μια-δυο μέρες προθεσμία τα προϊόντα που έχουμε. Κάτι να τα κάνουμε. Θα αναγκαστούμε τώρα, όσοι δεν κάνουν πακέτο, να τα πετάξουμε. Οι εστιατόρες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση που πάρθηκε να κλείσουν τα καταστήματά τους. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή με 150.000 επιχειρήσεις και εργαζομένους στο σύνολο να βιώνει αυτή την κατάσταση την τραγική. Να είμαστε όλοι με ένα βέβαιο αμέλλον, να έχουμε όλοι μας χρέη μέχρι την κορυφή και να μην ξέρουμε το τι μέρη γενέστε. Τι μας ξημερώνει αύριο. Εντάξει, είναι θέμα υγείας του, κατανοητό. Δεν μπορείς όμως να συμπεριφέρεσαι σε έναν κλάδο όπως είναι η εστίαση με τέτοιους τραγικούς τρόπους. Δεν ξέρω γιατί έτσι η εστίαση αυτή τη φορά. Πάλι η εστίαση πρώτη. Έχετε δώρο και ένα νεράκι, θα περάσετε μέσα να το πάρετε. Ναι, κρίμα είναι, το εμπόριο καταστρέφεται. Και όταν δεν πάει η οικονομία, τίποτα δεν πάει, κυρία. Ζέψαμε όλα τα τραπέζια, τις καρεκλίτσες μας, τις ομπρέλες και νιώθουμε πολύ άδειοι. Για κάποιους τη λύση δίνουν το delivery και το take away. Πλέον με τα νέα δεδομένα, εμείς μένουμε ανοιχτοί. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε στην όλη κατάσταση. Αυτό δεν έχει άλλο να σου πω. Απλά παραγγέλνει, ναι. Όσο ακόμα δεν ισχύει ότι άρχισε τη κυκλοφορία, ακόμα περπατάει ο κόσμος, δόξα τω Θεώ, ακόμα έχει δουλειά. Αλλιώς μόνο delivery μετά. Παθήσουμε λίγο από σήμερα να δούμε μήπως τυχόν μπορέσουμε να κάνουμε λίγο με πακέτο. Πόσο, αν θα κάνουμε μια δοκιμή, αν τυχόν πιάσει, έχει καλός, έχει ο Θεός. Αν όχι, θα αναγκαστούμε να κλείσουμε. Γιατί θα δουλεύουμε πλέον μόνο delivery και take away. Απογοητευμένοι επαγγελματίες του κλάδου υπογραμμίζουν ότι όλα όσα ανακοινώθηκαν δεν τους βοηθούν να μείνουν όρθιοι, αντιθέτως οδηγούν να βάλουν λουκέτο.